Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές μας, όχι τόσο για την νίκη, όσο για την πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Θέλω να σταθώ σε δύο θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή με έχουν εξοργήσει, πραγματικά με έχουν εξοργήσει. Και πού και είναι αυτά. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι επιτέλους, γιατί έχω κουραστεί και εγώ και η ομάδα και ο προπονητής και όλοι μας με αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν συνέχεια εδώ πέρα. Όποιο έχει τόσο μεγάλο ταλέντο, πάει να γράφει ταινίες. Όχι να σου λέει την εβδομάδα. Μία, δεν έχουν να πληρώνουν τους διαιτητές τι κάνουν μέρα. Την άλλη, στείλουμε παιχνίδια. Την άλλη, ο Παπατζίκος έχει κλείσει τον Πλατανιά, το παιδί δεν μπορεί να πει απ' έξω. Χατσαρία, κάνει το παιδί ένα στιγμίο λάθος, να τον κρεμάσουμε όλοι. Δεν έχουμε λεφτά, δεν πληρώνουμε, δεν κάνουμε, δεν παίζουμε. Ο προπονητής δεν μπορεί να τον διώξουμε από εδώ και από εκεί. Εδώ, αγαπάτε την ομάδα, έλατε στο γήπεδο. 263 εισιτήρια κόσμο με το όσο λένε τον Ηρακλή. Με τα ψαχνά είχαμε 1200 άτομα. Αγαπάτε την ομάδα, στο γήπεδο εδώ πέρα, θα τη χειροκροτήσετε. Πρέπει να σταματήσετε αυτό το παράμετρο την ομάδα, μην ξανασχολείται κανένα. Μερικοί του έχει πονέσει βέβαια που φύγανε την ομάδα. Πρόβλημά του. Μην κατάστα δεξιά και αριστερά και διαδίδουν φήμες για την ομάδα. Η ομάδα βρήκε την πορεία. Αυτόν τον άνθρωπο που τον βρίζετε συνέχεια. Σας έχει πει κανένας που παρελάβει την ομάδα. Τους ποδοσφαιριστές, ξεχνάτε ότι σας ανεβάσανε στη γάμα εθνική, από τη γάμα στη β' εθνική. Ξεχνάτε ότι σας βάλανε στα πλέον στη Super League, στα πλέον να βγούμε στη Super League. Είμαστε ζωντανοί στο όνειρο. Έχει καταντήσει αιδιάκο το θέμα. Ούτε ποτέ ζητήσαμε σε κανένα δανεικά, η ομάδα προχωράει ρολόι, έχουμε τα προβλήματά μας, θα κάνουμε λάθη, θα ξανακάνουμε λάθη. Μην ξεχνάτε πως ήταν η ομάδα πριν ένα και δύο χρόνια. Έκανα λάθος κάτι της Άγιας, να τον αγκαλιάσετε. Βγαίνετε και το παιδί μπορεί να έχει προχωρήσει στα Χανιά, 1000-2 βρώμες. Το Παπατζίκος. Το παιδί είχε ένα τραυματισμό και τον Α' Μεταλό που πάει πιο καλά από τη Φαρούς, στον τόπο που τα ξέρει. Ούτε σε Πλατανιά έχει πίσω τίποτα. Να τελειώσει αυτή η ιδέα. Δεν μπορεί να μείνει το παιδί από το σπίτι του. Το έχετε ρωτήσει αν το βιαστεί αυτό ο άνθρωπο το παιδί, αύριο αν θέλει να παίξει μπάλα, πώ θα αντιμετωπίσει να μπει μέσα την μπάλα. Θα τη βλέπει αμέσω πω ότι κάνει τούπο στο κεφάλι. Θα κάνει ανάσο το κρεμά σου εδώ πέρα. Που είναι πολύ εύκολο στη θέση που παίζει να γίνονται λάθη. Και δυστυχώ το λάθο του αμυντικού φαίνεται. Το αμυντικού δεν φαίνεται μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, να μας αφήσουν να δουλέψουμε εμένα, τον προπονητή και την ομάδα. Θα κάνουμε λάθη και θα ξανακάνουμε λάθη. Αλλά η βρωμιά και η αιτία πρέπει να τερματίσει αυτή την πόλη. Αν δεν τους αρέσουμε, να μας το πούνε, να σκοτώσουμε να φύγουμε. Να την καταναλώσουμε την ομάδα όπως την κάθουσα χρόνια. Και όχι να βγάζουν διαδίδουμε και μέλη του πρώην συμβουλίου και του νυν συμβουλίου. Διαδίδουμε ότι μας έχουν δώσει τα αρχικά λεφτά. Μην πω τώρα ονόματα. Ποιο μα τα έχει δώσει, ότι έχουμε περιουσιακά στοιχεία, ότι κάνουμε τα ανοιχτά παιχνίδια, κάνει αυτό ο Χατζαία, ότι κάνει αυτό ο προπονητή, δεν πληρώνουμε. Μην πω τώρα, γιατί είμαι τόσο εξοργισμένο, ποιο έχει ενημερώσει κανένα ότι αν δεν πληρώνει τον διαιτητή, δεν μπορεί να βγει να παίξει. Έχουμε αντιμετωπίσει κάποιον να βγει ο διαιτητή να παίξει. Σα είπε κανένα ότι κάναμε έρανο να πάμε στην Αθήνα. Τα εισιτήρια τη Αλέκη, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι δωρεάν με την καλύτερη που κάναμε έρανο. Τι, 800 ευρώ και 1000 ευρώ να πάμε, έχουμε δώσει εδώ περιουσία ολόκληρη, 1000 ευρώ κάνουμε έρανο για να πάμε να παίξουμε την Καρυθέα. Προστατεύτε τα παιδιά και ο Παπατζίκος και ο Χατζησαρίας, έπρεπε να τους ευχαριστούμε για την προσφορά της ομάδα. Τελείωσε αυτό το θέμα. Ούτε ο Παπατζίκος έχει υπογράψει τον Πλατανιά, ούτε ο Χατζησαρίας που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι τα παιδιά, αν δεν παίξουν τον χρόνο τα Χανιά στο Περλίν, γιατί το αξίζουν να πάνε. Οπουδήποτε στο Περλίν, είτε η Πλατανιά, είτε η Βαζιάννα, είτε είναι αστέρα πρόσωπο των Ολυμπιακών και οτιδήποτε άλλο. Μακάρι να πάνε. Αλλά πιο πολύ μακάρι να παίξουν μαζί μα τον Σουμπολί. Αλλά όπω αυτέ δεν είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να βγει το παιδί από το σπίτι του γιατί λέει έχει πολλά σου πεντανέ και δεν παίζει και του έχουν πει λέει ότι να μην παίζει. Τι αλλιέ είναι αυτέ. Καταρχά δημιουργείται πρόβλημα σε ένα φίλο σωματείο που είναι ο Πλατανιά. Αντιμετωπίζει δηλαδή ο κόσμο μια έθρα μεταξύ των δύο ομάδων λόγω και σε επίπεδο κοινού. Να τερματίσει η ιδέα. Και όποιο δεν τα λέει, θα κάνει σπίτι του. Και αν θα πάει στο πολύ του μάτι, σε ενδιαφέρει η ομάδα, εδώ. Έλα, δεν γίνει στο γήπεδο. Παίξαμε στο Βόλιο και 4.000 κόσμου. Να χειροκροτήσουμε και τον προπονητή και του παίκτε μα. Ευχαριστώ πολύ.